ανάδοχο για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αλλά και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό με τον εκχιονισμό του δρόμου. Για τη χιονοδρομική περίοδο 19-20 αναζητά η περιφέρεια σε διαγωνισμό με κόστος 440.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού αποτελεί το μοναδικό χιονοδρομικό της περιφέρειας και το θέμα της λειτουργίας του έχει δημιουργήσει αρκετές πολιτικές και όχι μόνο προστριβές τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, η περιφέρεια μάλλον θέλει να προλάβει τη χειμερινή περίοδο, γι' αυτό και προχώρησε το συγκεκριμένο διαγωνισμό που έχει δύο μέρη. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία των αναβατήρων και των σχετικών υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου. Σε αυτό περιλαμβάνονται δράσεις για την ετήσια τακτική επιθεώρηση των αναβατήρων, την τακτική συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού, την κανονική λειτουργία των αναβατήρων και των σχετικών υποδομών και εξοπλισμού, την ασφάλιση και την κάλυψη των λοιπόν προϋποθέσεων λειτουργίας με το κατάλληλο προσωπικό, ενέργειες, μέσα και δαπάνες για τη χιονοδρομική περίοδο 19-20. Παράλληλα θα αναλάβει τον πλήρη και αποτελεσματικό εκχιονισμό και καθαρισμό του δρόμου πρόσβασης και του πάρκινγκ του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού σε όλο το μήκος και πλάτος, καθώς και την αντιμετώπιση του πάγου επί του οδοστρώματος υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού κέντρου σε όλη τη χιονοδρομική περίοδο λειτουργίας. Στη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Κομωτινής θα προχωρήσει ο Δήμος, στο οποίο θα διαμείνει άστεγος. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά από έγγραφο της Αγγελίας και του Δημάρχου, πρέπει να προβούν στη μίσθωση ακινήτου κατόπιν δημόσιας πρόκλησης ενδιαφέροντος ισόγειας οικίας καταλήμματος για άστεγο, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άτομο εμφανίζει κινητικά προβλήματα. Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών με Κοινωνικής Μέρημνας και Ισότητας των Φύλων καθόρισε με γραφό της τους χώρους που πρέπει να έχει το ακίνητο, αλλά και τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι ο Δήμος οφείλει να φροντίζει να παρέχει στέγη σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και περίθαλψης. Η φιλοξενία αυτή ως σήμερα γίνεται σε δομία στέγων που διατηρεί ο Δήμος Κομωτινής. Η έως τώρα εμπειρία όμως κατέδειξε ότι η χώρα του συγκεκριμένου κινήτου είναι αφενός με έναν επαρκής για την κάλυψη όλων των αναγκών που προκύπτουν, αφετέρου δε ακατάλληλη για συνύπαρξη ατόμων που ακριβώς λόγω της ανέχειάς τους εμφανίζουν συχνά προβληματική συμπεριφορά ή αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσλειτουργίες με δυσκολία πρόσβασης στο συγκεκριμένο κινήτο. Γι' αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη μίσθωση ακινήτου. Στις αρχές της εβδομάδας, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, συγκαλέσε σύσκεψη όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για τον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Αμφίπολης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Γιώργου Διδασκάλου. Η Υπουργός ζήτησε από όλους να επισπευθούν οι εργασίες που αφορούν τόσο στο μνημειακό σύνολο στον Τύπο Καστά, οι οποίες χρωματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 14-20 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και οι εργασίες χάραξης διαδρομών και διαμορφώσεων εντός του αρχαιολογικού χώρου και στην περιοχή του Μουσείου της Αμφίπολης που έχουν ενταχθεί στο Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Σε ό,τι αφορά στο μνημειακό σύνολο στον τύπο Καμβά, κατέστη σαφές ότι θέματα σχετικά με την προστασία του μνημείου, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2015, εκτελούνται σήμερα. Δόθηκαν οδηγίες μέχρι την 15η Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρχιτεκτονικών μελαιών από την περιοχή του Λέοντος και το χώρο του μουσείου στον τύμβο. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί 22 μέλη επί συνόλου 160. Σύμφωνα με τις οδηγίες της κυρίας Μενδώνη, η αρχιτεκτονική μελέτη και η συστατική προμελέτη που αφορούν στο μνημειακό σύνολο του Καστά, τύμβο, σταφικό σύνολο και περίβολος θα εισαχθούν για την κατανόμο γνωμοδότηση στις συνεδρίες του ΚΑΣ στις 17 Δεκεμβρίου.